Και εγώ συμφωνώ απολύτως με αυτό το οποίο λέει, γιατί όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο και όταν υπάρχουν και οικογένειες πίσω, διότι το γεγονός ότι η Μιμή μπορεί να είναι, και η όποια Μιμή μπορεί να αντέξει, γιατί είναι μέρος της δουλειάς της αυτό, να είναι προπονημένη. Εκείνη είπε ότι δεν λύγιζε. Δεν είναι όμως όλοι έτσι. Δεν είναι όλοι έτσι. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Θα σας πω ένα λάθος που γίνεται και ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Ντενής που βγήκε και μίλησε και τοποθετήθηκε έτσι. Το δημόσιο bullying που λέει η κυρία Ντενίση και στο οποίο αναφέρεται δεν λέγεται δημόσιο bullying. Λέγεται συναισθηματική κακοποίηση. Εννοείται. Είναι αυτό για το οποίο μίλησα τις προάλλες και που κάποιοι στέλνανε στους πρώην συνεργάτες μου να δουν ποιος είναι ο κακοποιητής. Ο κακοποιητής ήταν όλοι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε με πάρα πολύ απαξιωτικά λόγια για σένα, συνεχώς σε δημόσιο λόγο. Ναι. Αυτό που λέει η κυρία Ντενίση, στο οποίο η ίδια ήταν άκαμπτη και λέει τουλάχιστον ότι δεν λύγησε ποτέ, που εγώ δεν ξέρω αν το πιστεύω 100%. Δεν μπορεί να μην υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν λυγίζει όταν σε διασύρουν και σε ξεφτιλίζουν δημόσια συνεχώς. Ίσως προφανώς να έχει κάποιες πιο ισχυρές άμυνες. Λέγεται και προκαλεί συναισθηματική κακοποίηση.